Έλα, έλα, Καροτσάκη. Έλα, έλα. Έλα, 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 μη φοβάσαι. Έλα να πάμε στην παράσταση. Έλα, μη φοβάσαι. Έλα. Ανέβουμε, πάμε. Όσοι το γάντιον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγών δουλεία σας έχωση, θέλει αρετήν και τόλμη η ελευθερία, η ελευθερία. Βάλε την κόκκινη φλοκάτι που έχει αυτό το κάτι, είναι το κάτι που θέλω, που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω. Δεν με ενδιαφέρει το ακριβό σου το ρολόι, δεν με ενδιαφέρει αν έχεις χρήματα πολλά, ούτε αν τις γκόμενες τις παίζεις κομπολόι, έχεις και δύο κινητά. Δεν με ενδιαφέρει αν είσαι άσος στο κρεβάτι, δεν με ενδιαφέρει αν δεν κουράζεσαι ποτέ, δεν με ενδιαφέρει αν έχεις Mercedes χλιδάτη ή σπορ διθέσια BMW. Δεν με ενδιαφέρει αν έχεις γυμνασμένο στήθος. Δεν με ενδιαφέρει αν είσαι περιζήτητος, ούτε και αν γύρω από το όνομά σου επικρατεί ένας μύθος, ξέρεις, ως προς το μέγεθος. Δεν με ενδιαφέρει αν στο ποτό καπνίζει σπούρο, δεν με ενδιαφέρει αν είσαι γόνος ευγενών, αν είναι αρμάνι το κουστούμι σου το σκούρο, έχεις και μπλοκ επιταγών. Δεν με ενδιαφέρει αν προκαλείς τις άλλες ρίγος. Δεν με ενδιαφέρει αν σε γνωρίζουν όπου πας. Δεν πά να είσαι και πρωθυπουργός ο ίδιος. Δεν πά να είσαι και ο Ρουβάς. Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί? Γιατί σου λείπει αυτό που ψάχνω εγώ να βρω. Μα δεν το έχει όμως κανείς σας. Έχω βαρεθεί μαζί σας. Όλοι οι άντρες ίδια ράτσα. Τάζε του ουρανούς με τάστρα. Αχ, κανείς δεν έχει αυτό που συνέχεια να ζητώ. Είναι το κάτι που θέλω, που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω. Είναι το κάτι, κάτι shark. It's so simple, so simple. Life is so simple. Σύντροφοι καταναλωτές, πριν από εσάς, είμαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω τους χορηγούς της παράστασής μας, που είναι το whisky που προανέφερα και η μονάδα κύρωσης του ύπατος του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Ακόμα θέλω να ευχαριστήσω τον σύντροφο, τον Βιετναμέζο, τον βελονιστή, τον Bang Phong. Ο Bang Phong με έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση που με βλέπετε. Πελάτης του, με έχει κάνει θεραπεία με τις μεγάλες βελόνες του πλεξίματος και χωρίς τα ίσα μου. Να πω ότι ο Bang Phong μου χάρισε και τη φλοκάτη που φοράω. Να τη βγάλω, σας τη δείξω. Η φλοκάτη, αγαπητοί φίλοι, είναι σύνθετη λέξη. Το πρώτο συνθετικό είναι τα φλόκια. Το δεύτερο είναι το άτι. Είναι φλόκια λόγου αυτό που βλέπετε. Αποξηραμένα σπέρματα από άλογο, βουτυγμένα σε περίοδο μουλάρας, για να πάρει το χρωματάκι αυτό. Το εορταστικό. Ας τη μία το αφήσω. Βγάλε την κόκκινη φλοκάτη. Είστε διάνοι και το κολόμα. Πήγαινε κάτω, Καροτσάκι. Πήγαινε γρήγορα κάτω. Γρήγορα κάτω. Πώς μ' αρέσει που μ' ακούν τα μηχανήματα. Αγαπητοί φίλοι, παρακολουθείτε το επικό musical με τίτλο «Της πατρίδας μου η σημαία». Ήταν δύο παραστάσεις αμέσως και τις χωρίσαμε. Γιατί, χωρίς να θέλω να δικαιολογηθώ, να σας πω δεν είναι ακριβώς η παράσταση που ετοίμασα. Γιατί όταν ξεκινήσαμε, μια εβδομάδα τελευταίες πρόβες, ήταν γεμάτο αστυνομικού στο μαγαζί εδώ. Αυτοί γελάνε σε άσχετα σημεία οι μπάτσοι, δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβε. Με αποτέλεσμα να βάλω πολλές κρυάδες μέσα, να είμαι απογοητευμένος από το αποτέλεσμα. Τώρα, είχα το διαφημιστικό γραφείο του κυρίου Ντογιάκου, έκανε αλλιώς τη διαφήμιση όπως την είχαμε κανονίσει, μας τη χάλασε. Έκρινε διαφορετικά, μας έβγαλε τις αφίσες που είχαμε στις κολόνες ως εισαγγελέας και τα έβαλε στις τηλεοράσεις. Δεν πήγαμε άσχημα, καλό είναι. Πιο ακριβά, θα χαλάγαμε πιο πολλά λεφτά. Ύστερα είχα την τιμή με την παράσταση αυτή να ασχοληθεί με μένα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μεγάλη τιμή, αν και είναι ακροδεξιός αυτός παλιός. Αυτό γεννιέσαι, δεν αλλάζει πως είναι. Και παραπονέθηκε ο πρόεδρος, λέει να μην σατηρίζουμε τα σύμβολα, τα εθνικά σύμβολα, να σατηρίσουμε καλύτερα τον ίδιο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να το σατηρίσω, επειδή ο ρόλος του είναι διακοσμητικός, έχω να του πω ότι αν ήμουν στη θέση του, δεν πρόκειται, αλλά λέμε τώρα σε μια περίπτωση, αν ήμουν στη θέση του, θα είχα απαραιτηθεί να γινόμουν διακοσμητής. Τίμια καθαρή δουλειά. Έτσι. Και να σας πω, θα βρίσκα κι άλλους δύο, θα γινόμαστε ντεκορατρείς. Για ξεκάρφωμα. Για ξεκάρφωμα. Τώρα να πω ότι με την παράσταση αυτή, ένα παιδικό μου όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Εγώ από μικρός ήθελα να βγω στη Συγκρού. Ήθελα να βγω στη Συγκρού. Τα κατάφερα. Θυμάμαι πόσο ζήλεψα με την καλή έννοια όταν έμαθα ότι ο συγχωρεμένος ο συνάδελφος, ο Κώστας Ταχτσής, έβγαινε απέναντι εδώ ακριβώς με φούστα, μπλούζα, τα γεράκι κανονικά με την περουκίτσα του και εξέδιδε το ρεαλιστικό του μυθιστόρημα στο πεζοδρόμιο. Αλλά δεν έχω το θάρρος να το κάνω. Ελπίζω από του χρόνου να τα καταφέρω. Προς το παρόν, φέτος είμαι στην πλευρά που είμαστε οι straight. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Η πλευρά, όπως κατεβαίνουμε τη Συγκρού προς τη θάλασσα αριστερά, είναι η καθαρή.
ελεγμένη, απέναντι είναι η προβληματική. Αυτό το λέω και το τεκμεριώνω όλα τα συνάδελφοι μας στην πλευρά αυτή. Το πρώτο μαγαζί, όπως ξεκινάμε από κάτω, είναι Διογέννης Παλάς. Εμφανίζεται στα μάτια Κραουνάκης, Άντρακλας, δεν υπάρχει θέμα. Είναι μαζί του Άλκης της Πρωτοψάλτη, Άντρακλας, δεν έχουμε θέμα. Μετά δίπλα στο Απόλλων Παλάς έχουμε αδερφές Κανονίδου. Αδερφές Κανονίδου, ωραίο σοου αποκριάτικο. Ωραίο, μεταμφιεσμένες σε ρουβά και ρέμο. Ωραίο, νεανικό πρόγραμμα. Το επόμενο μαγαζί μετά είναι το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο που είμαστε εμείς εδώ. Βγάζουμε μια ταβραντίλα, θα το διαπιστώσετε, μη λέω λόγια. Το επόμενο μαγαζί παραπάνω είναι το Τούνελ, όπου είναι ο Κόκοτας, πατέρας και γιος. Ενσάν που λέμε. Τσιτσίκεν, εγγύης. Και εκεί είναι ανδρισμός απίστευτος. Όλοι είμαστε καθαροί. Τώρα, λιγάκι να επιμείνω στο εθνικό, επιτρέψτε μου να πω τον εθνικό ύμνο. Ένα στιχάκι θα πω μόνο. Μη σηκωθείτε, όπως είστε καθιστή. Απλώς μην τρώμε όταν λέω τον εθνικό ύμνο, για λίγο είναι. Λοιπόν, της πατρίδας μου η σημαία έχει χρώμα γαλανό και στην άκρη χαραγμένο σφυροδρέπανο λευκό.